Εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εδώ στην ΕΡΤ, αυτοί που βρισκόμαστε μπροστά και πίσω από τις κάμερες, η ομάδα υποστήριξης που βρίσκεται στο κοντρόλ και κανένας καλεσμένος από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, από όποιο χώρο και αν προέρχεται, δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο που παρενέβη απόψε ο κύριος Κεφαλογιάννης σε μια εκπομπή. Τώρα, θα ρίξει ευθύνη σε μένα που έφυγε ο κύριος Κουρλέτζο, την πήγα να φύγει και του είπα μέσα να ρίξουμε και τους τόνους. Κύριε Κεφαλογιάννη, ο κόσμος μας βλέπει. Παρόντες και άλλοι. Ο κόσμος μας βλέπει και υπάρχουν και άλλοι έτσι. Εδώ οι οποίοι αντέδρασαν εντόνως στον τρόπο με τον οποίο απευθυνθήκατε στον κύριο Σκουρλέτη. Δεν δημιουργώ τίποτα προσωπικό. Εγώ. Αν νιώθετε την ανάγκη να στηρίξετε το κόμμα που κυβερνά, δεν νιώθω καμία, δεν νιώθω καμία ανάγκη να στηρίξω κανέναν. Να ανοίξετε άλλα προσωπικά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν νιώθω καμία ανάγκη να στηρίξω κανέναν. Το έχω αποδείξει. Δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα απόψε, κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη. Μην ανοίξουμε άλλα προσωπικά, δεν κάνει τώρα. Το ένα για σήμερα. Κύριε Χαρίτο, μπορώ να έχω το λόγο σας πάνω να πω. Βεβαίως, κύριε Κανέλη. Και τον ζητώ να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι. Ως η κυρία της παρέας, είμαι μόνο με κυρίους και ως δημοσιογράφος. Θα σας παρακαλέσω και τους συναδέλφους να ματαιώσουμε αυτή τη συζήτηση. Και να τη ματαιώσουμε διότι όσα προηγήθηκαν, επειδή έχουν ένα ύφος επεισοδίου το οποίο μοιάζει και προσομοιάζει. Ως δημοσιογράφος, Λιάννα, κατανοείς απόλυτα ότι δεν ανακαλείς μια εκπομπή. Πλήρως. Με συγχωρείς, η πρότασή μου είναι για να προστατευτεί. Το κύριο στο δικό σου, ως δημοσιογράφος που το κάνεις αυτό, όταν μπαίνουμε σε μια βάρκα που λέγεται στούντιο, αν κάποιος αποφασίσει να σηκωθεί και να μας ρίξει όλους στη θάλασσα, εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να πέσω. Αυτό είναι το τελευταίο το οποίο θα συμβεί. Είναι σαν να παραδιδόμαστε σε μια κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε λίγο νωρίτερα εδώ, σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε εδώ. Συνέβησαν και άλλα πράγματα όσο οι κάμερες δεν ήταν ανοιχτές. Δεν θα τα περιγράψουμε, θα τα παραβλέψουμε. Μα αυτό είναι για το λόγο που σας λέω. Θα συνεχίσουμε δεν μπορούμε να καθίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, προσωπικά, κύριε Χαρίτο. Προσωπικά νιώθω σαν να παραδίδομαι, σαν να έχουμε ιτηθεί σε αυτό το οποίο βιώσαμε όλοι εδώ νωρίτερα, ενώ όσο οι κάμερες ήταν κλειστές. Και όσο οι κάμερες ήταν ανοιχτές και είδε ο κόσμος αυτά που είδε. Λοιπόν, παρακαλώ όλους να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή, έστω και εν τη απουσία του Πάνου του Σκουρλέτη, του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ απόψε εδώ. Λυπάμαι για την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τα όσα έλαβαν χώρα νωρίτερα. Αφού δεν ζητά συγγνώμη ο κύριος Κεφαλογιάννης, τουλάχιστον εγώ νιώθω υποχρέωση να ζητήσω. Έχουν περάσει πολλοί εκπρόσωποι από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κεφαλογιάννη, από εδώ. Έχουν περάσει πολλοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξαν εντάσεις, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Εγώ προκλήθηκα. Να πάμε στο παρακάτω. Δεν προκάλεσα. Και να πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Να μαρκάρουμε ζωτικό χώρο σε τα σκυλιά. Λοιπόν. Να μας το πείτε, για να το ξέρουμε. Γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να μαρκάρει ζωτικό χώρο σε τα σκυλιά. Εγώ δεν είμαι αποφασισμένη εδώ μέσα να γαβγίσω. Και το λιγότερο που θα απαιτούσα από τον κύριο Κεφαλογιάννη είναι για λόγους προσωπικής ευπρέπειας να αποχωρήσει ως αυτός. Τουλάχιστον να μείνουμε οι υπόλοιποι που δεν αποφάσισε κανένα μα να μαρκάρει τη μούρη του άλλου. Εγώ δεν ζήτησα τον κύριο Σκουρλέτη να φύγει, ο μόνο που αποχώρησε δεν ζήτησα να φύγει. Α έρθει να συνεχίσει το βέβαια. Η εικόνα πάντως υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Πάντω, να ξέρετε ότι όσοι παραμιλάτε θα είστε οσοί παρών τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Δεν θα νομιμοποιήσω τη συμπεριφορά σα με την παρουσία μου. Και αν θα μείνω, θα μείνω. Για τον κύριο Χαρίτο, το κοινό και του συναδέλφου. Είναι και δικό σα θέμα, δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Λοιπόν. Είμαι υποχρεωμένη εγώ να πω το δικό μου θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ σε ό,τι έγινε πριν. Πριν απαντήσω. Γιατί νομίζω ότι αυτό που έγινε πριν στο στούντιο ήταν κάτι παραπάνω από απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Το επισημάναμε. Δηλαδή, θέλω να το επισημάνω και θέλω να τοποθετηθώ επειδή ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν καταλαβαίνει